Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι, αφού και εγώ ευχαριστήσω με τη σειρά μου και τον πρόεδρο του ΙΑΣΟ, τον κύριο Σταματίου, αλλά και τον καθηγητή, τον κύριο Τσακλή, για την ευγενική πρόσκληση για τη σημερινή ημερίδα. Στα επόμενα λίγα λεφτά θα αναφερθώ σε ένα θέμα το οποίο και αυτό νομίζω είναι από τις δύο μεγάλες εξελίξεις, όπως ήταν το Cell-Free DNA, τα οποία έχουν μπει στη ζωή μας τα τελευταία λίγα χρόνια, που είναι ο μοριακός καριότυπος στην ουσία, με πιο συγκεκριμένα τα macro-deletions και τα micro-duplications σε σχέση με το υπέρηχο που κάνουμε στην καθημερινή μας πρακτική. Και βέβαια, ακούσαμε πολλά σε διάφορες ομιλίες και από τον κύριο Πάγκαλο. Ξέρουμε πλέον ότι η τεχνική αυτή του μοριακού καριοτύπου, που στην ουσία είναι τα micro-arrays, οι μικροσυστοιχίες με τις οποίες μπορούμε να ανιχνεύσουμε πλέον πάρα πολλά πράγματα, είναι το μέλλον της προγεννητικής διάγνωσης στο επίπεδο του γονιδιώματος. Και η τεχνική αυτή σκοπό έχει να ανιχνεύσει αυτό που ονομάζεται copy number variations, και αυτό είναι το κλειδί στην όλη ιστορία πλέον, σε ένα πολύ μεγάλο, με μια πολύ μεγαλύτερη ευκρίνεια, έτσι, και μεγαλύτερη ανάλυση σε μικρότερο επίπεδο, σε σχέση με αυτό που μπορεί κανείς να ανιχνεύσει χρησιμοποιώντας τον κλασικό καριότυπο. Και είναι αλήθεια ότι πάρα πολλά νοσήματα πλέον αναγνωρίζονται ότι οφείλονται σε αυτού του τύπου τις μικροελλείψεις και τις μικροδιπλασιασμούς σε επίπεδα τα οποία δεν μπορούσε ο κλασικός καριότυπος να βρει, ενώ πλέον το RACGH, όπως αλλιώς ονομάζεται ο μοριακός καριότυπος, μπορεί να δει μια ευκρίνεια 100 φορές μεγαλύτερη από τον κλασικό καριότυπο. Εντάχει, ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η ανάλυση, αναμειγνύεται ένα δείγμα αναφοράς, το οποίο έχει ελεγχθεί ότι δεν φέρει κάποια από αυτά τα μικροελλείμματα ή τους μικροδιπλασιασμούς, με το δείγμα που προέρχεται από το συγκεκριμένο έμβριο. Και αυτό επιστρώνεται σε μια αντικειμενοφεροπλάκα συγκεκριμένη, με συγκεκριμένες προδιαγραφές, η οποία φέρει ανιχνευτές καθόλου το μήκος του γονιδιώματος, και έτσι γίνεται ο συγκριτικός υβριδισμός των δύο δειγμάτων, και στις περιοχές στις οποίες υπάρχει έλλειψη εμφανίζονται με πράσινο, με πολύ μεγάλη ευαισθησία, όπως φαίνεται από την ανάλυση που κάνει ο υπολογιστής, ενώ οι περιοχές στις οποίες έχουμε περίσσια γονιδιώματος αναφέρονται σαν κόκκινες περιοχές και είναι διπλασιασμοί. Μερικές φορές μπορεί να είναι και τριπλασιασμοί και περισσότερο. Έτσι λοιπόν, αυτή η νέα μέθοδος έχει σαφέστατα πολύ πολύ μεγαλύτερη ανάλυση, μεγαλύτερη δηλαδή δυνατότητα να ανιχνεύσει υπομικροσκοπικές βλάβες. Δεν χρειάζεται καλλιέργεια, δεν χρειάζεται προετοιμασία των χρωμοσωμάτων. Έχει πολύ μεγάλη ευκολία στο να ανιχνεύσει τις επιμειξίες από το μητρικό DNA, κάτι που είχε μεγάλη δυσκολία ο κλασικός καριότυπος. Και βέβαια μπορεί ταυτοχρόνως να τρέχει και να ψάχνει πολλαπλές θέσεις με προβλήματα στο επίπεδο του υπομικροσκοπικού μεγέθους, και μπορεί να κάνει screen για μεγάλο αριθμό ανομαλιών, χωρίς να απαιτείται η γνώση για αυτόν που τη χειρίζεται των φαινοτυπικών δεδομένων ή των ευρημάτων του υπερηχογραφήματος για να μπορέσει να βγάλει αποτέλεσμα. Είναι αυτοματοποιημένη μέθοδος και γι' αυτό είναι πολύ πιο αντικειμενική, και βέβαια, όπως είπα, έχει πολύ μεγαλύτερη ικανότητα στην τελική ανάλυση. Βέβαια, δεν είναι η πανάκια, υπάρχουν και μερικοί περιορισμοί στο ACGH, όπως ότι δεν μπορεί να ανιχνεύσει τις ισοζυγισμένες μεταθέσεις. Είναι πιθανό να χάσει μοσαϊκισμούς σε πολύ μικρά, που βρίσκονται σε πολύ μικρό ποσοστό στο συγκεκριμένο δείγμα, ή μπορεί να χάσει ή να μην ταξινομήσει σωστά, άρα να μην μας αναφέρει σωστά τις τριπλοίδιες. Και πάντα υπάρχει ένα καινούργιο πρόβλημα το οποίο κάθε μέρα αναδεικνύεται και το οποίο είναι ένα θέμα για συζήτηση και πανευρωπαϊκά και στην Αμερική. Το θέμα ότι υπάρχουν ευρήματα τα οποία λέγονται ευρήματα που έχουν αβέβαιη κλινική σημασία, που δεν γνωρίζουμε ακριβώς δηλαδή πώς ερμηνεύονται ή τι θα ήταν πραγματικά η εικόνα που θα μπορούσαν να μεταφράζουν αυτές οι βλάβες στο επίπεδο αυτό των χρωμοσωμάτων. Μπορεί να δει κανείς εδώ πέρα τον κλασικό καριότυπο με το G-banding και δίπλα την εικόνα του FIS, και από κάτω η τρισομία, η οποία φαίνεται η τρισομία στο κλασικό καριότυπο και με τη διαδικασία του FIS. Και βέβαια πώς φαίνεται η τρισομία 21
με τους ανιχνευτές κατά μήκος όλου του χρωμοσώματος 21, το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση στη δεξιά μεριά της εικόνας έχει μετατεθεί προς τα δεξιά της κεντρικής γραμμής και αυτό σημαίνει ακριβώς διπλασιασμό όλου του χρωμοσώματος 21, άρα περίσσια υλικού, άρα τρισομία στο χρωμόσωμα 21. Όταν όμως πάμε στις μικροελλείψεις, βλέπουμε σαφέστατα ότι ο κλασικός καριότυπος δεν μπορεί να ανιχνεύσει, ας πούμε, το κλασικό σύνδρομο de George που ήδη ακούσατε και προηγουμένως να αναφέρεται. Πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Βλέπουμε λοιπόν το χρωμόσωμα 21 και εδώ πέρα δεν μπορούμε να έχουμε περαιτέρω διευκρίνηση του αν λείπει ή δεν λείπει κάποιο σημείο του. Παρ' όλα αυτά όμως, όταν κάνει κανείς ACGH, μπορεί κάλλιστα να δει όχι απλώς το έλλειμμα στο σημείο, στο βραχή σκέλος του 22 χρωμοσώματος, αλλά ακριβώς και σε τι έκταση υπάρχει αυτό το έλλειμμα. Όπως είπα και προηγουμένως, τη βασική λογική στο ACGH είναι να ανιχνεύσει κανείς τα copy number variants, τα οποία αυτά είναι περιοχές του DNA στην ουσία, οι οποίες είναι μεγαλύτερες από περίπου μία κιλοβάση, 1000 ζευγάρια βάσεων δηλαδή, και τα οποία είναι, ανεβρίσκονται είτε σε έλλειμμα, σε έλλειμμα αυτών των κιλοβάσεων, είτε σε περίσσια. Και αυτά έχουν καταταγεί σε μερικές κατηγορίες. Μπορεί να είναι καλοήθη, δηλαδή να τα βρίσκουμε και να ξέρουμε ότι κληρονομούνται από τους γονείς. Μπορεί να είναι παθολογικά, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι αυτό μεταφράζεται σε οντότητες οι οποίες είναι και φαινοτυπικά περίεργες, παθολογικές δηλαδή. Και βέβαια η τρίτη κατηγορία είναι αυτά που καλούνται of unknown significance, variants of unknown significance, και αυτά τα οποία πρέπει κανείς να δώσει ιδιαίτερη σημασία και να γίνει μια συζήτηση για την αξία τους και για την χρησιμοποίησή τους στο μέλλον. Γνωρίζουμε όμως ότι αυτά τα copy number variants βρίσκονται σε ένα ποσοστό 5 έως 18% των παιδιών τα οποία έχουν αναπτυξιακή καθυστέρηση. Που όλο και περισσότερο τέτοια παιδιά συναντάμε πλέον σήμερα επειδή τα αναγνωρίζουμε. Και βέβαια αποτελούν αιτίες για πολλές παθολογικές καταστάσεις. Όταν έρθουμε στη διαδικασία του υπερηχογραφήματος στην καθημέρα πράξη, πλέον γνωρίζουμε ότι όλες αυτές οι καταστάσεις από το πρόσωπο, όπως είναι οι σχιστίες, οι μεμονωμένες χείλαιο, οι υπερόειες σχιστίες, η μικρογναθία, η μικροφθαλμία, η ανοφθαλμία, όλες σχεδόν οι καρδιοπάθειες, οι συγγενείς καρδιοπάθειες, σχεδόν μηδεμιάς εξαιρουμένης, όταν πάμε στην διαδικασία του ελέγχου του εγκεφάλου του εμβρίου, από το μεσολόβιο, αγενεσία, μερική, ολική, η διάταση των πλαγίων κοιλιών, οι ανομαλίες της οπίσθιας δεξαμενής και του οπισθίου εγκεφαλικού βόθρου, μέχρι και οι αραχνοειδείς κύστης και οι σκελετικές ανομαλίες από πολύ απλά πράγματα, από τις πλευρές ή από τους σπονδύλους, παραδείγματος χάρη ένας ημισπόνδυλος που μπορεί να βρει κανείς στην εξέταση της θωρακικής μοίρας. Ξέρουμε ότι συνοδεύεται με μικροελλείψεις συγκεκριμένα χρωμοσώματα και έχουν παθολογικές προεκτάσεις, πράγματα τα οποία ίσως δεν δίναμε μεγάλη σημασία παλαιότερα, έως και, το αμφωτερόπλευρη εμφάνιση των ρεβοποδίας. Είναι πράγματα τα οποία όλο και περισσότερο γνωρίζουμε ότι συσχετίζονται με την εμφάνιση αυτών των υπομικροσκοπικών προβλημάτων, των μικροελλείψεων ή των μικροδιπλασιασμών. Βλέπουμε, παραδείγματος χάρη, στο υπερηχογράφημα του εγκεφάλου του εμβρίου ότι σχεδόν όλα τα ευρήματα από ενδοκρανιακές κύστης, ήπια κοιλιομεγαλία, απουσία ή αγενεσία του μεσολοβίου, η υδροκεφαλία, οι βλάβες του σκόλικα, του οπισθίου εγκεφάλου και βέβαια ακόμα περισσότερο η μικροκεφαλία ή η συγκεφαλία και όλες οι βλάβες της μετανάστευσης των νευρώνων συσχετίζονται απόλυτα στο μεγαλύτερο ποσοστό τους με μικροελλείψεις ή μικροδιπλασιασμούς. Και βέβαια όχι μονάχα όταν αυτά τα βρει κανείς κατά τη διάρκεια του υπερηχογραφήματος, αυτό που κλασικά κάνουμε γύρω στην 22η εβδομάδα, αλλά και αργότερα μπορεί αυτά να συσχετίζονται, όπως είναι η αραχνοειδής κυστή, ευρήματα τα οποία τα βρίσκουμε πιο μετά στην εξέλιξη του εγκεφάλου, η μικροκεφαλία, όπως είπα προηγουμένως, και οι βλάβες του φλοιού, αλλά ακόμα και οι όγκοι του εγκεφάλου. Ένα κλασικό καθημερινό παράδειγμα είναι η διάταση των πλαγίων κοιλιών από 10 έως 15 χιλιοστά, μια ήπια δηλαδή διάταση. Ξέρουμε ότι αυτό συσχετίζεται σε ένα ποσοστό 11% με νευροαναπτυξιακές ανομαλίες.
οι οποίες έχουν όνομα πλέον, γιατί συσχετίζονται σαφέστατα με μικροελλείψεις, οι οποίες υπάρχουν, είναι καταγεγραμμένες και υπάρχουν σαφείς συσχετισμοί των ευρημάτων με τις πιθανότητες αυτές. Ένα μεγάλο θέμα για συζήτηση είναι το μεσολόβιο και τα προβλήματά του. Ένα ποσοστό μέχρι και 18% από τις βλάβες αυτές στο συγκεκριμένο όργανο συσχετίζεται με μικροελλείψεις, οι οποίες σήμερα πλέον μπορούν να ανιχνευτούν με το ACGH, με το μοριακό καριότυπο. Πολύ περισσότερο η μικροκεφαλία, είτε στην πρώιμη εμφάνισή της, συσχετίζεται πέρα από τα κλασικά σύνδρομα του 13 και 18 και με μικροελλείψεις, αλλά και στην όψιμη εμφάνισή της γνωρίζουμε ότι συσχετίζεται με μικροελλείψεις όπως το 17P13, μια συγκεκριμένη μικροέλλειψη που μπορεί να ανιχνευτεί πλέον πάρα πολύ εύκολα. Και οι βλάβες και οι παθολογικές απεικονίσεις του φλοιού του εγκεφάλου του εμβρίου. Ανέφερα πολύ έτσι επιτροχάδιν το κομμάτι εγκέφαλος, γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό όργανο, όπως μπορεί όμως κανείς να αναφερθεί και σε λιγότερο συνηθισμένα ευρήματα, όπως είναι τα ευρήματα από το πεπτικό, όπου και εδώ πέρα ξέρουμε ότι η ατρυσία ισοφάγου και τα τραχιοϊσοφαγικά συρρήγγια έχουν άμεση συσχέτιση πλέον με ευρήματα τα οποία έχουν συσχετιστεί με τις μικροελλείψεις στο επίπεδο αυτών των χρωμοσωμάτων. Και προηγουμένως ακούσαμε αρκετά σύνδρομα τα οποία είναι γνωστά σε όλους μας, όπως το Prader-Willi και το Angelman στο χρωμόσωμα 15 από μητρική ή πατρική προέλευση, το Velocardiofacial, το οποίο είναι το ευρύτερο όνομα του συνδρόμου DeGeorge, γιατί δεν υπάρχει μονάχα μία φαινοτυπική μορφή, αλλά υπάρχει ένα εύρος προβλημάτων, όπως ακούσατε προηγουμένως και από τον κύριο Κιτμυρίδη, και μάλιστα είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα που ίσως θα πρέπει να το συζητήσει κάποιος, κάποτε κανείς, διότι είναι πολύ πιο συχνό από την πιθανότητα μια γυναίκα να έχει σύνδρομο Down και μάλιστα δεν σχετίζεται καθόλου και με την ηλικία της γυναίκας. Είναι η ίδια πιθανότητα είτε στην 20 ετών έγκυο, είτε στην 30 ετών έγκυο, είτε στις 40 ετών έγκυο. Και εκεί πέρα έχουμε μια συζήτηση τι πρέπει κανείς να κάνει όσον αφορά το counseling. Και βέβαια τα υπόλοιπα σύνδρομα με μικροελλείψεις που είναι γνωστά μέχρι το κριντισάτ ή και τους όγκους του κεντρικού νευρικού, το ρετινοβλάστομα και άλλα σπανιότερα. Το τελευταίο καιρό στη βιβλιογραφία, όλο και περισσότεροι μελετητές και ερευνητές προσπαθούν να συσχετίσουν ευρήματα του υπερήχου με την ύπαρξη των μικροελλείψεων. Και θα αναφερθώ σε μία πρόσφατη εργασία που βγήκε στο περιοδικό των υπερήχων το 2015, το Δεκέμβριο, πριν από ένα μήνα, και είναι μια μεγάλη ανασκόπηση και μεταανάλυση για ένα εύρημα που είναι η αυχενική διαφάνεια, που είναι από τα πιο συχνά και τα πιο καθημερινά στην πρακτική μας εξάσκηση του ελέγχου του εμβρίου με τον υπέρηχο. Σε αυτή λοιπόν την μεταανάλυση προσπάθησαν να ανιχνεύσουν τα CNVs, τα copy number variants, σε έμβρια τα οποία είχαν αυξημένη αυγενική διαφάνεια και είχαν όμως φυσιολογικό κλασικό καριότυπο, δηλαδή ο κλασικός καριότυπος δεν ανέδειξε κάποιο πρόβλημα. Και προχώρησαν μετά να δούνε τι έγινε όταν προσπάθησαν να εφαρμόσουν το ACGH, το μοριακό καριότυπο. Ήταν μια μελέτη η οποία έτρεξε και μάζεψε υλικό τα τελευταία 7 χρόνια, από το 9 έως το 15, και για να μην πω στις λεπτομέρειες πώς οργανώθηκε, θα φτάσω να πω ότι όταν έγινε η ανάλυση και των 17 τελικά μελετών, οι οποίες ενσωματώθηκαν στην μετανάλυση, και οι οποίες περιείχαν 1.696 έμβρια τα οποία είχαν μπει στη διαδικασία του κλασικού καριότυπου, κανένα έμβριο μετά τον κλασικό καριότυπο και με αυξημένη αυγενική διαφάνεια μιλάμε, είχε πρόβλημα. Όταν όμως έγινε μοριακός καριότυπος, 76 έμβρια βρέθηκαν να έχουν παθολογικά CNVs. Αυτό σημαίνει ότι το ποσοστό ανίχνευσης ήταν γύρω στο 5% πέρα από τον κλασικό καριότυπο. Και όταν στις μελέτες αυτές, τις 16, πάλι ο κλασικός καριότυπος δεν ανέδειξε κανένα παθολογικό έβριμα, όταν υπήρχε μόνο αυξημένη αυγενική διαφάνεια, το ποσοστό στο οποίο βρέθηκαν CMVs, δηλαδή βρέθηκαν παθολογικές καταστάσεις συσχετιζόμενες με μικροελλείψεις, ήταν 4%. Αυτό που έχει όμως αρκετά μεγάλη σημασία είναι ότι όταν συνδυάστηκε η αυξημένη αυγενική διαφάνεια
και με άλλα ευρήματα στο υπέρηχο του εμβρίου κατά το πρώτο τρίμηνο, κατά τις 12 εβδομάδες, τότε η πιθανότητα να υπήρχε παθολογική οντότητα η οποία ερμηνευόταν από μικροελλείψεις ήταν της τάξης του 7% επιπλέον. Ενώ ο κλασικός καριότυπος είχε δώσει 0 παθολογικό εύρημα στα έμβρια αυτά. Από τα 76 παθολογικά CNV στα οποία βρέθηκαν, τα 38 μπορούσαν να γίνουν συγκεκριμένα και να έχουν συγκεκριμένη γνώση του πώς θα ήταν αυτό το έμβριο, τι φαινότυπο θα είχε και τι πρόγνωση θα είχε. Τα συνηθέστερα ήταν οι μικροελλείψεις στο βραχή σκέλος του 22, το 22Q11, στο 10 και στο 12. Το μεγάλο πρόβλημα το οποίο πάντα έρχεται στην επιφάνεια και το οποίο και εδώ πέρα φάνηκε στη μελέτη αυτή, ήταν ότι υπήρχαν πάλι αυτά τα variants of unknown significance που δεν γνωρίζαν τι θα πρέπει να πούνε και πώς θα πρέπει να ερμηνεύσουν αυτά τα ευρήματα στον πληθυσμό στον οποίο είχαν υποβάλει σε αυτή την εξέταση. Και αυτό ήταν σε ένα ποσοστό γύρω στο 1,2% όταν η αυγενική διαφάνεια ήταν μεγάλη και υπήρχαν και άλλα υπερηχογραφικά ευρήματα. Ένα άλλο σύστημα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι το καρδιαγγειακό σύστημα του εμβρίου και εκεί πέρα γνωρίζουμε από την κλασική γνώση ότι τα έμβρια που έχουν χρωμοσωμιακές ανομαλίες συνήθως συνοδεύονται με συγγενείς καρδιοπάθειες σε ένα ποσοστό που μπορεί να φτάσει και το 50%. Στη συγκεκριμένη μελέτη, η οποία έγινε πάλι στο ΑΣΠΟ περιοδικό και η οποία είναι πάλι του 2015, προσπάθησαν να πάρουν έμβρια που είχαν διαγνωστεί με συγγενείς καρδιοπάθειες υπερηχογραφικά, προγεννητικά, και να κάνουν ACGH, να κάνουν μοριακό καριότυπο. Και για να μην σας κουράζω, θα φτάσω στα αποτελέσματα και στη μετανάλυση, η οποία έδειξε ότι υπήρχε ένα ποσοστό 7% παθολογικών copy number variants, δηλαδή οντοτήτων με μικροελλείψεις, τα οποία βρέθηκαν σε αυτά τα έμβρια που είχαν συγγενείς καρδιοπάθειες, επιπλέον του κλασικού καριότυπου, εάν είχαν δηλαδή τρισομία 21 παραδείγματος χάρη, αυτό είχε αφαιρεθεί, και αν είχαν και σύνδρομο DeGeorge, δηλαδή το 22Q11, και αυτό είχε αφαιρεθεί, σαν μια κλασική γνώση ότι πολλές καρδιοπάθειες συνοδεύονται από αυτή τη μικροέλλειψη. Άρα λοιπόν ένα 7% επιπλέον όλων αυτών είχαν βλάβες με μικροελλείψεις, που είναι ένα μεγάλο ποσοστό στην πραγματικότητα, το οποίο λογικά δεν θα μπορούσε να το ξέρει κανείς αν δεν υπέβαλε αυτές τις εγκυμοσύνες σε έλεγχο με μοριακό καριότυπο και έμενε μονάχα στον κλασικό καριότυπο. Το πρόβλημα βέβαια παραμένει πάλι το ίδιο, ένα ποσοστό 3,4% είχε και ευρήματα of unknown significance που δεν ήξεραν τι να πούν και πώς να ερμηνεύσουν τα δεδομένα αυτά στους γονείς. Έτσι λοιπόν υπάρχουν τελικά πλεονεκτήματα κάνοντας και εφαρμόζοντας κανείς την τεχνική του μοριακού καριοτύπου στο έμβριο. Θα πω μονάχα μια τελευταία μεγάλη εργασία που συμπεριέλαβε 12.500 περιστατικά, ένα πολύ μεγάλο νούμερο, και υπευλήθηκαν αυτές οι έγκυες γυναίκες σε ACGH, αφού πρώτα ήξεραν ότι είχαν φυσιολογικό κλασικό καριότυπο, χωρίς ευρήματα δηλαδή. Συνολικά, ένα 2,4 του πληθυσμού αυτού, των 12.500 αυτών εγγύων, έφερε ως αποτέλεσμα κλινικώς σημαντικά copy number variants, δηλαδή έμβρια τα οποία είχαν μικροελλείψεις με σαφείς εικόνες, γνωρίζοντας δηλαδή τα σύνδρομα τα οποία θα είχαν τα παιδιά αυτά στο μέλλον. Εάν αυτά τα κάνει κανείς υποανάλυση, βλέπει ότι οι 3.090 από αυτά τα περιστατικά, τα οποία υποβλήθηκαν στον μοριακό καριότυπο λόγω των υπερηχογραφικών ευρημάτων, τα οποία υπήρξαν κατά τη διάρκεια της μελέτης του εμβρίου με το υπέρηχο, ανέδειξαν 6,5% κλινικά σημαντικά copy number variants, δηλαδή στην ουσία παθολογικές οντότητες, σύνδρομα τα οποία οφείλονται σε μικροελλείψεις ή μικροδιπλασιασμούς. Αυτό νομίζω είναι πολύ σημαντικό να το κρατήσει κανείς, ότι τα ευρήματα του υπερήχου είναι μία ένδειξη για να προχωρήσει κανείς στο ACGH
γιατί ο κλασικός πια καριότυπος δεν μπορεί να καλύψει τα νέα δεδομένα. Και αν θέλουμε να πάμε πάλι στις κατευθυντήριες οδηγίες του Αμερικάνικου Κολεγίου, μπορούμε να μείνουμε στην πρώτη παράγραφο που λέει ότι σε ένα έμβριο στο οποίο βρίσκουμε μία ή περισσότερες δομικές ανομαλίες υπερηχογραφικά και στο οποίο πρέπει να προχωρήσουμε σε επεμβατική διαγνωστική προσέγγιση, τότε ο έλεγχος με τα microarrays, δηλαδή με τον μοριακό καριότυπο, is recommended. This test replaces the need for fetal karyotype, δηλαδή τον κλασικό καριότυπο που γνωρίζουμε. Επίσης, θα πρέπει να μείνουμε στο γεγονός ότι αυτές οι βλάβες, αυτές οι υπομικροσκοπικές βλάβες, δεν σχετίζονται με την αυξημένη ηλικία της μητέρας. Είναι άσχετες με το θέμα αυτό. Άρα, είναι μια νέα οπτική και που ανοίγει πολλούς προβληματισμούς για το πώς πρέπει να χειριζόμαστε αυτές τις εγκυμοσύνες γενικότερα. Και βέβαια τα ερωτηματικά, πέρα από αυτά τα δύο τα οποία μόλις έθεσα, είναι και το πώς θα μπορέσουμε να βάλουμε μία τάξη ή να μπορέσουμε να σιγά σιγά να ξεκαθαρίζουμε τι θα γίνει με τα ευρήματα τα οποία δεν έχουν μια καθορισμένη σημασία και τα οποία γνωρίζουμε ότι είναι σαφή και τα βρίσκουμε σε ένα ποσοστό περίπου από 1 έως 1,5%, ας κρατήσουμε το 1% του πληθυσμού, και εκεί μπαίνουν πάρα πολλά διλήμματα που ακόμα δεν έχουμε δυνατότητα να απαντήσουμε σαφέστατα. Ευχαριστώ πολύ.